για την εξόφληση διαδουλευμένων τόκων, δηλαδή για όσους τόκους δεν θα πληρωθούν με τα ομόλογα που έχουν ανταλλαχθεί, θα δοθούν 5,5 δις. Επιπλέον, έχουν δοθεί με την δανειακή σύμβαση που υπορεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2012 τα 40 δις που σας είπα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που τα υπέγραψε ο Παπούλιας από τα Ιωάννη στις 19 Τετάρτου. Υπάρχει και μία ακόμα έμεση χρηματοδότηση στις τράπεζες, η οποία είναι ποσού 35 δις και αυτό αφορά ομόλογα που θα δανειστεί η χώρα για να αγοράσει χρέος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Έτσι. Τα οποία ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες μαζί με την Μητρική Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης είναι ομόλογα τα οποία τα έχουν αγοράσει από τις τράπεζες, τις απλές, τις εμπορικές τράπεζες. Γιατί αυτοί συνεργάζονται μόνο μεταξύ τους, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ομόλογα κατευθείαν από το κράτος. Μόνος αγοράζει από τράπεζες. Οπότε οι τράπεζες έχουν ξελαφρύνει από ομόλογα, από ομόλογα ελληνικού χρέους και τώρα καλείται το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο να δανειστεί 35 δις και να πάει να αγοράσει μέρος. Δεν ξέρω, δεν έχει γίνει. Αυτό είναι απλά μια σύμβαση πλαίσιο ακόμα. Δεν ξέρω πόσο χρέος θα αγοράσει με αυτά τα 35 δις και σε τι ποσοστό. Απλά το αναφέρω ότι η δεύτερη δανειακή σύμβαση, γι' αυτό βάζω αυτά τα νούμερα και εξηγώ την αιτία τους γιατί είναι, είναι ότι στη δεύτερη δανειακή σύμβαση αναφέρεται συγκεκριμένα ο σκοπός των δανείων, όπου είναι αφορούν πάλι τράπεζες και τραπεζικά συμφέροντα. Στο πρώτο μνημόνιο μας έλεγαν η αφορά συντάξεις κτλ. Ότι παίρνουμε τα λεφτά για να τα δώσουμε συντάξεις. Στο δεύτερο μνημόνιο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Έτσι, το λένε ρητά. Οι τράπεζες μας είναι χρεωμένες σε τραγικό βαθμό και αυτό τις αναγκάζει να έχουν δώσει 126 δις ευρώ σε ομόλογα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να είναι και δικά τους δάνεια, τίτλοι δανείων από το δικό μας το δάνειο. Εμένα μου έρθει από την Γιώργο και ένα χαρτί που μου έλεγαν ότι το δάνειό σας για το αυτοκίνητο έχει τιτλοποιηθεί και έχει παραδοθεί στην τάδε εταιρεία. Έτσι. Οι τράπεζες μας είναι σε τόσο τραγική κατάσταση που έχουν δώσει τέτοιες τιτλοποιήσεις, τέτοια τιτλοποιημένα δάνεια μαζί με κρατικά ομόλογα, κυρίως του ελληνικού δημοσίου, ποσού 126 δις. Για αυτά τα 126 δις έχουν πάρει η αρευστότητα 95 δις. Αυτό σημαίνει ότι δανείζονται με μία εξασφάλιση 26%. 26% εμένα μου θυμίζει λιανικό εμπόριο δανείων, να το πω έτσι, γιατί υπάρχει και το χοντρικό εμπόριο και στις τράπεζες και στις. Εμείς είμαστε, κάνει λιανική πώληση σε εμάς μια τράπεζα δάνεια. Μια μεγάλη τράπεζα σε μια άλλη μικρότερη τράπεζα κάνει χοντρικό εμπόριο δανείων. Μου θυμίζει αυτό που όταν κάποιος βάζει το σπίτι σε υποθήκη για να πάρει ένα δάνειο, του λέει η τράπεζα θα πάρεις 100.000 ευρώ δάνειο, αλλά η υποθήκη στο σπίτι σου θα είναι 130.000 ευρώ. Έτσι. Είναι ένα ποσοστό εξασφάλισης και είναι αρκετά τραγικό. Για να δείχνει, ας πούμε, λίγο πόσο χρεωμένες και στα πρόθυρα του γκρεμού είναι οι ελληνικές τράπεζες. Αυτά τα λίγα έχω να πω, τα έχω συμπυκνώσει. Πληροφοριακά μόνο, έτσι. Σχετικά με το ότι ίσως για να είναι μια αφορμή για να ανοίξει μια συζήτηση τελικά εάν το χρέος είναι τραπεζικό ή δημόσιο και να βγουν και πιο πολλά στοιχεία προς τα πάνω. Έτσι. Οπότε, σαν συμπέρασμα, το χρέος δεν είναι δημόσιο, το χρέος είναι τραπεζικό, αλλά και το τραπεζικό χρέος είναι ο συνδετικός κρίκος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης με την ελληνική δημοσιονομική κρίση.
έτσι, τα δημοσιονομικά μας πριν αρχίσουμε να δίνουμε πακέτα στις τράπεζες ήταν μια χαρά. Μετά άρχισαν να πηγαίνουν στραβά. Αυτά τα μέτρα που μας βάζουν, για να δείτε λίγο τι παραφροσύνη ορισμένο, είναι ότι θεωρούν ότι θα αυξήσει την πιστολιπτική ικανότητα της χώρας, ότι εξυγιένει τα δημοσιονομικά της, και άρα θα αυξήσει και την πιστολιπτική ικανότητα των τραπεζών. Είναι μια προπαγάνδα που γίνεται κυρίως από τραπεζικά στελέχη και περνάει και σε μερικά μίντια. Το θέμα είναι ότι όμως ποιος μπορεί να εμπιστευτεί αυτές τις τράπεζες πλέον, όταν έχουν τόσο μεγάλα ανοίγματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί πλέον μόνο από αυτήν δανείζονται. Δεν δανείζονται από άλλες τράπεζες. Οι άλλες τράπεζες τις έχουν κόψει τις τροφικά. Έχω λίγο χρόνο. Έχει. 3 λεπτά. Λοιπόν, 3 λεπτά θέλω να πω διάφορα πράγματα. Έρχονται οι εκλογές και μας βάζουν κάποια διλήμματα. Δεν είχα αυτό το θέμα, αλλά το έλεγα θα το πω αφού έχω 3 λεπτά. Θέλω να πω κάτι για το δίλημα Ευρώπη ή έξοδος από την Ευρώπη. Η Ευρώπη ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, το έκανα έτσι, να είμαστε πιο ακριβείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ζήτημα το τι σημαίνει πλέον, έτσι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η αρχηγή των κρατών μελών, των κυβερνήσεων που έχουν εκλεγεί, αλλά είναι και μια πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία έχει υπερεξουσίες και η οποία κανονίζει τις οικονομίες των χωρών όλων. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εγώ δεν μπορώ να τους πω γραφειοκράτες, γιατί σέβομαι έναν γραφειοκράτη ο οποίος είναι λίγο επιστήμονας, θα σηκωθεί το πρωί, θα μετρήσει, καλά θα κάνει τους λογαριασμούς του, θα έχει κάποιους κανόνες κτλ. Τεχνοκράτης, συγγνώμη, γραφειοκράτης, τεχνοκράτης, που να είναι έτσι συγκεκριμένος, θα κάνει τη δουλειά του και θα φύγει. Με βάση κάποιους επιστημονικούς κανόνες και τεχνικές. Οι τραπεζίτες δεν είναι τεχνοκράτες. Οι τραπεζίτες απλά καθορίζουν τις οικονομίες των χωρών, καθορίζουν την κατανομή των πόρων. Δηλαδή, που θα γίνει μια γέφυρα ή που θα γίνει ένα σιδηρόδρομος ή ένα κινητόδρομος ή ένα λιμάνι. Πού θα γίνει ένα σχολείο, τι επάγγελμα θα κάνει μια πόλη, ένα χωριό ή ένα ολόκληρο λαό. Και το αποφασίζουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει το ψήφο μας. Εγώ είμαι υπέρ των εκλογών και ναι και όχι. Δηλαδή θα ψηφίσω και θα ψηφίσω για να στείλω το μήνυμά μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα περιμένω από κάποιον που ψήφισε να με σώσει. Εννοείται ότι αυτό δεν γίνεται και γι' αυτό έχουμε αναλάβει μια τέτοια δράση εδώ. Γιατί πιστεύουμε ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα και να ενημερώνουμε τον κόσμο πράγματα τα οποία δεν τα έχει κάνει κανένα ακόμα. Έτσι. Τα μέτρα για τα επόμενα χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γνωστά. Έχει βγει μια ευρωπαϊκή απόφαση τον Ιούλιο του 2011 που αναγγέλει προκηρύσει τα μέτρα μέχρι το 2015. Αυτά τα μέτρα μπορείτε να τα καταλάβετε μετά από τις εμφανίσεις των αρχηγών τα πρώτα λεπτά στα δελτία ειδήσεων. Μετά από 5-6 διαφημίσεις βγαίνει κάποιος από τον δρόμο του από την Ευρωζώνη και λέει για τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Δεν είναι αυτό που λένε στα μπαλκόνια και στις καταθλιπτικές πλέον συγκεντρώσεις τους. Μέσα σε λιμάνια και περιφρουρημένοι από εκατοντάδες αστυνομικούς. Είναι, έτσι, είναι τα μέτρα, είναι το πρόγραμμα που αναγγέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί πρέπει να ακούμε για να πιάνουμε κάτι ανάμεσα από αυτά που λέμε. Δεν πρέπει να δώσουμε καμία ανοχή. Δεν πρέπει να δώσουμε καμία δεύτερη ευκαιρία. Οι άνθρωποι που πήγανε να ψηφίσουν το Βενιζέλο, γιατί είναι οι τελευταίες εκλογές αυτές, πήγαν και ψήφισαν και έλεγαν ότι ψηφίζω γιατί πιστεύω ότι έτσι σώζει τη σύνταξή μου και ότι με τα μνημόνια σώζει τη σύνταξή μου. Ας μάθει ακόμα και αυτός ότι με τα μνημόνια δεν σώζει τη σύνταξή του, αλλά με τα μνημόνια σώζονται οι τράπεζες. Έτσι. Αυτά θέλω να πω, τροφή για σκέψη, για κριτική και να αρχίσει η συζήτηση. Απλά θέλω να τελειώσω λίγο, επειδή δεν το κάνουμε εδώ και 2 μέρες, να πούμε ένα ευχαριστώ λίγο σας βοήθησε για αυτή την εκδήλωση. Okay.
Και να κλείσω έτσι ότι έγινε μια εκδήλωση με αρκετή προσπάθεια από όλα τα μέλη μας εδώ. Όλοι βοήθησαν από τα μέλη του σωματείου χωρίς χωρέως, χωρίς ευρώ. Να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ που μας χορήγησε δωρεάν τα δικαιώματα, τον Στέλιο τον Κούλογλου που μας χορήγησε δωρεάν τα δικαιώματα για το DVD κτλ. Ο Στέλιος τον Κούλογλου που μας έστειλε και δωρεάν το DVD για να δείξουμε το film. Έτσι. Να ευχαριστήσουμε τα παιδιά της Αναιρέσης που μας έδωσαν τον προτζέκτορα. Να ευχαριστήσουμε καθένα μας φίλο, ο οποίος ήρθε εδώ και βοήθησε είτε έφερε την κάμερά του, είτε συνέδεσε τα καλώδια, είτε βοήθησε έξω, μίλησε με κόσμο κτλ. Και να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήρθατε εδώ, ακούτε τις συζητήσεις, βλέπετε το ντοκιμαντέρ, συζητάτε μαζί μας και μας δίνετε θάρρος και έμπνευση για να συνεχίσουμε το σκοπό του σωματείου μας, που είναι η μελέτη και η ενημέρωση για αυτά τα ζητήματα. Έτσι, για το χρέος, για την οικονομία, για μια άλλη λύση, για το ποια θα είναι αυτή η λύση και πώς θα γίνει αυτή η λύση. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Θα ήθελα να μας πείτε αν θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις πρώτα και τοποθετήσεις ή μαζί όλα. Δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις και τοποθετήσεις μαζί και για τους δύο ομιλητές και μετά να προχωρήσουμε στην επόμενη προβολή. Η οποία θα αρχίσει περίπου σε μισή ώρα, γιατί είναι 8.30, είμαστε μέσα στον χρόνο, είμαστε πολύ συνεπείς με τον χρόνο μας και επομένως μπορούμε μετά τις 9, έχουμε μισή ώρα καιρό και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μιλήσουμε, να πείτε και εσείς τη γνώμη σας, τις ερωτήσεις που έχετε και να απαντήσουν και οι δήμονες εδώ που είναι στο βάρος. Ευχαριστούμε πολύ. Οι μελετητές, οι δήμονες, εντάξει, είναι στο βάρος. Εντάξει. Είπαμε κόντρες αυθεντίες. Ναι. Να πάω να το Μαρία, θα βοηθήσει κάποιο. Δεν χρειάζεται μικρόφωνο, εντάξει. Okay. Εσείς μη φωνάζετε πολύ το μικρόφωνο. Λοιπόν, συγγνώμη. Αυτά όλα που είπατε είναι η αρχή, η αφετηρία για χιλιάδες συζητήσεις και ερωτήσεις, βέβαια. Και ο Σπύρος και εσείς. Ναι. Γιώργος. Και ο Γιώργος. Λοιπόν, εγώ θα... Επειδή του Σπύρου είναι πιο θεωρητικά και θέλουν άλλους ειδικούς για ανάλυση, ας πάμε στον Γιώργο που είναι πιο πρακτικός και πιο σαφής. Την άλλη φορά θα το διοργανώσω εγώ το πράγμα για να έχουμε ένα προτζέκτορα, για να μπορέσουμε να τα αποτυπώνουμε στη μνήμη μας τα νούμερα, τις συγκρίσεις κτλ. Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν είναι για ένα απλό κοινό, ένα απλό ακροατή. Είναι πολύ ειδικά, πολύ σύνθετα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν για τον Γιώργο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ξέρω αν είπε ή και αν είπε να με διαψεύσει ότι η τελευταία σύμβαση ήταν με ρήτρα δραχμής. Το οποίο το θεωρούμε, νομίζω, πάρα πολύ σπουδαίο και μάλιστα σε σύγκριση με το εγγλέζικο δίκαιο. Όλες τις συμβάσεις είναι σε ευρώ. Τις έχω μπροστά μου, μπορείς να τις δεις και μόνος σου. Και όχι όλες τις συμβάσεις είναι μόνο σε ευρώ, αλλά και ακόμα και η ανταλλαγή των ομολόγων που έγινε και ήταν σε άλλα νομίσματα, με βάση κάποια ισοτιμία που συμφωνήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, νομίζω, μετατράπηκαν και αυτές όλες σε ευρώ. Οπότε όλα είναι σε ευρώ. Το εφαρμόζεται το δίκαιο της Αγγλίας. Εφαρμόζεται το δίκαιο της Αγγλίας, εφαρμόζεται το δίκαιο της Ουαλίας, εφαρμόζεται το δίκαιο και κάποιοι εμπορικοί κώδικες, τους οποίους μας είπε ο Λαπαβίτσας, καθηγητής, είναι αυτός καθηγητής στο Λονδίνο, και επειδή δεν τους ξέραμε εδώ πέρα, δηλαδή ας πούμε το EFSF λέει εφαρμόζεται ο νόμος, ο κώδικας 1999. Προσπάθησα να το ψάξω στο Wikipedia, δεν το βρήκα, δεν το κατάλαβα. Έτυχε να συμπροηγούμε στην εκδήλωση να βρεθώ και να μιλήσω και προσωπικά με τον Λαπαβίτσα. Ανταλλάξαμε email με τη βοήθεια του Σπύρου του Μαρκέτου που μεταβάσαμε ένα email. Μας είπε ότι είναι διάφοροι κώδικες που ισχύουν στο διεθνές εμπορικό δίκαιο. Στο διεθνές εμπόριο, να το πω έτσι, μεταξύ των μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων.
Αυτά εφαρμόζονται, είναι άγνωστο αυτό, το αγγλικό δίκαιο μου είναι άγνωστο. Απλά δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό, πάντα εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, μπορεί να εφαρμόσει το αγγλικό δίκαιο, αλλά το αγγλικό, δηλαδή στις διεθνείς σχέσεις, πρέπει να κοιτάμε και το διεθνές δίκαιο. Έτσι. Το διεθνές δίκαιο αφορά τους πάντες. Το αγγλικό δίκαιο μπορεί να αποκλεί το ελληνικό δίκαιο, αλλά και το αγγλικό δίκαιο δεν μπορεί να αποκλεί το διεθνές δίκαιο, το οποίο μας συμφέρει και το οποίο αναγνωρίζει το απεκτές χρέος. Οι συμβάσεις μνημονιακές με τα δάνεια είναι απεκτές χρέος. Ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει για ποιο σκοπό έχουν συναχθεί αυτά τα δάνεια και πλανάται. Αυτό σημαίνει απεκτές χρέος. Δηλαδή, αυτοί που λένε ότι οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να μην πληρώσουν τα δάνεια που έχει πάρει η Ελλάδα, οι λαοί της Ευρώπης πρέπει να μάθουν ότι οι ηγέτες τους δώσαν δάνεια σε ελληνικές τράπεζες. Και από εκεί και πέρα, ας τα βρουν μεταξύ τους. Αυτό για το δίκαιο. Ναι. Δηλαδή, είναι ράδιο αρφίλα αυτό. Είναι ράδιο αρφίλα, η παρέτηση από την ασυλία. Στο FedEx 82β του 2012 εξειδικεύεται για πρώτη φορά η ασυλία, η παρέτηση από την ασυλία. Έχουμε παραιτηθεί από την ασυλία μας για τις 10. Έτσι. Δεν έχουμε παραιτηθεί για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν έχουμε παραιτηθεί για το στρατιωτικό εξοπλισμό. Δεν έχουμε παραιτηθεί για την ιδιοκτησία του δημοσίου ή για οποιαδήποτε περιουσία. Αυτά εξαιρούνται από την παρέτηση της ασυλίας. Δεν εξαιρούνται από την παρέτηση της ασυλίας και εκείνος στόχος τους είναι η ΔΕΚΟ. Είναι η ΔΕΚΟ όπως έγινε στην Αλγερία με τα πετρέλαια, όπως με τα πετρέλαια, όπως έγινε με το νερό στην Αργεντινή και παντού. Θέλουν τους πόρους μας. Αυτό θέλουν. ΑΟΣ. ΑΟΣ. Τα πάντα. Τον ορεινό πλούτο, το ρεύμα, τα πάντα. Αυτά θέλουν, αυτά τους ενδιαφέρουν. Στην ασυλία, ήθελαν στην ασυλία να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα που για τους φιλελεύθερους είναι εμπορική δραστηριότητα του δημοσίου, για εμάς, σύμφωνα με το δικό μας το σύνταγμα, είναι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. ΔΕΚΟ. Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Αυτό θέλουν, αυτό έχουν βάλει στο στόχο. Σαν κανόνας παγκοσμιοποίησης, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι οι πολιτικές πρέπει να έχουν ανοιχτές τις μπάρες σε οτιδήποτε υπάρχει σε κάθε χώρα. Έτσι, θέλω να εφαρμόσουν παγκοσμιοποίηση. Ορίστε. Παρακαλώ. Θέλω να κάνω μια πάλι στο σπίτι. Θέλω να τον βλέπω. Αλλά πρώτα ένα μικρό προβληματισμό. Όχι, δεν ακούω. Εντάξει, γιατί γράφω και την κάμερα για να ακουστεί καλύτερα. Νομίζω ότι οι δύο συζητήσεις ήταν και ήδη πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ο συνδυασμός τους. Και τι θέλω να πω. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα που βιώνουμε στην Ελλάδα τελευταία, δηλαδή την κρίση του πολιτικού συστήματος, τα μέτρα, τα αντιλαϊκά και όλα αυτά, χωρίς να συζητήσουμε για τις τράπεζες, για την κρίση του καπιταλισμού και πάλι λέγοντας, θα είναι σαν να περιγράφουμε, ερμηνεύουμε ένα τσουνάμι χωρίς να μιλάμε για το σεισμό που το δημιούργησε. Και θέλω να πω αυτό. Και σχετίζεται αυτό που θα πω με την κρίση του πολιτικού συστήματος. Ότι η κρίση είναι τέτοια που κάποιοι σταματάνε να βγάζουν λεφτά. Οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις, τόσο εύκολα, αλλά πρέπει να βαθύνουν την επίθεση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει το τέλος στον συμβασμό, το τέλος μεταπολίτευσης, όπως το λένε οι πολιτικοί αναλυτές. Αυτό σημαίνει ότι και η απάντηση του κόσμου πρέπει να βγαίνει πιο μακριά. Γιατί υπάρχει μια συλλογική φαντασίωση στον κόσμο, στον ελληνικό λαό, που όλοι μας κάπως τον έχουμε. Τι ωραία θα ήταν να είμαστε πίσω στο 2000 με καλύτερους μισθούς, χωρίς χαράτσια, με καλούς βουλευτές, όχι τόσο κακούς όσο τώρα, με λίγη περισσότερη δημοκρατία και πάλι λέγοντας. Νομίζω ότι πάρα πολύ κρίσιμο είναι να κάτσουμε να δούμε, αφού ερμηνεύσουμε την κρίση του πολιτικού συστήματος, ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστικοί, τα ανταγωνιστικά δικά μας όργανα, ώστε να έχει οργανώσει τη δικιά μας δημοκρατία, το δικό μας ας πούμε, πολιτικό πρόγραμμα, που δεν θα εξαρτάται και τελικά κάποια στιγμή θα υπερβεί και τον πνευματισμό. Νομίζω ότι δηλαδή, θα ήθελα και τον κύριο Ραυτόπουλο να πει ποια είναι αυτά τα. Ποιες θα είναι αυτές οι άλλες δομές που θα κάνουν την πραγματική δημοκρατία, την ελευθερία, θα είναι ας πούμε τα σωματεία που τα ξέρουμε τώρα, γιατί η δημοκρατία στα σωματεία που υπάρχουν τώρα, ούτε ούτε κάθε σωματεία δεν υπάρχει, δεν είναι μόνο στο Βουλή. Είναι δραστηριότητα, είναι αυτοκίνητα όλα. Θα είναι η φοιτητική σύλλογη, θα είναι η συνεδρία γειτονιά, όλα αυτά τα όργανα μπορεί να είναι προπομπή αυτών των μια άλλη ας πούμε δημοκρατία. Το είπε, γειτονιά, σύλλογη. Ναι, απλά πιο ολοκληρωμένο. Και νομίζω
Αν και σε αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και η πρωτοβουλία χωρίς χρέος, χωρίς ευρώ, πρέπει και όλα αυτά τα όργανα τα δικά μας να βάλουν και έναν άλλο δρόμο για την οικονομία, χωρίς χρέος, χωρίς ευρώ, χωρίς μνημόνιο. Και νομίζω ότι έχει και πάρα πολύ ειδική σημασία, εμείς το συζητάμε και πάρα πολύ, όπως στην εργασία συζητάμε πάρα πολύ, να βρούμε και μια ολοκληρωμένη μορφή έκφρασης των οργάνων αυτών που φτιάχνουμε, τις συνελεύσεις των πλατιών, των σωματείων, των όλων αυτών. Και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και συζήτηση για μια συστατική συνέλευση σε περίπτωση αυτοθεροποίηση του πολιτικού συστήματος. Και θα ήθελα και τη γνώμη του ομιλητή. Και όσον αφορά την ερώτηση για τον Γιώργο τον Πάστολου, νομίζω ότι είναι. Επειδή έχει μελετήσει τα στοιχεία, πόσα λεφτά παίρνουν οι τράπεζες από το ελληνικό λαό με τις συμβάσεις και πάλι λέγοντας, αν αυτό που ακούγεται συχνά, αν υπάρχει στο γερμανικό κεφάλαιο, στις τράπεζες και πάλι λέγοντας, αυτό που λένε το Plan B. Ότι εντάξει, θέλουμε την Ελλάδα στο ευρώ, θέλουμε τα μνημόνια για να τους τα παίρνουμε, αλλά άμα υπάρξει μια ταραχή, τους πετάμε και έξω, τους διαλυμάνε. Αν από τα στοιχεία όπως τα έχει δει, υπάρχει ίσως μια τέτοια σκέψη στις ελίτ της ευρωπαϊκής. Ναι, αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Είπα ότι αυτά όλα ξεκινάνε από τις γειτονιές, ξεκινάνε από τους χώρους δουλειάς. Επεκτείνονται όμως και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί να είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Η άποψή μου είναι ότι είπα ότι είναι πολυμέτωπος ο αγώνας. Δηλαδή πρέπει να γίνει ταυτόχρονα, να διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορεί να πας εσύ στη γειτονιά σου ή στη δουλειά σου να κάνεις δημοκρατικά, να πάρεις τις δημοκρατικές σου αποφάσεις, να αποφασίσεις, ξέρω εγώ, με αυτονομία και για ζητήματα του τόπου σου, της δουλειάς σου κλπ. Όταν ή κάτω αν θέλεις αυτό και δώσουμε μια το δικαίωμα να σε βάζω, να σε βγάζω σε διεθνείς οργανισμούς, να ψηλάπτω δάνεια με τέτοιους όρους ληστικούς, να σε χρεώνω, δεν με εμποδίζει τίποτα να συνεχίσω αυτό το παιχνίδι. Άρα, είναι και τα δύο, πρέπει. Και σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο συνοικίας και γειτονιάς και πόλης και περιφέρειας και χώρας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, να αρχίσει να γίνεται μια πολύ μεγάλη και ειλικρινή συζήτηση περί δημοκρατίας. Διότι αυτός ο μύθος πρέπει να τελειώνει. Δημοκρατία δεν έχουμε. Τελείωσε. Δεν είχαμε δημοκρατία εδώ και χιλιετίες. Η δημοκρατία πέθανε μαζί στην αρχαία Αθήνα. Και τελειώσαμε. Τα πήγαμε σαν. Ούτε σε αντιπροσωπευτικά συστήματα πήγαμε. Δεν έχουμε αντιπροσώπευση αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι. Αλλά δεν είναι αντιπρόσωπο σου αυτό ο οποίο παίρνει αποφάσει για σένα. Αντιπρόσωπο σου είναι αυτό ο οποίο του λε τι να κάνει και ακολουθεί αυτό που του λε. Δηλαδή αυτό το είδο τη αντιπροσώπευση στο αστικό δίκαιο μα θα πει, δεν ξέρω, έχουμε δικηγόρο εδώ πέρα. Μα πούνε, αλλά στο αστικό δίκαιο, εγώ από ό,τι ξέρω, αφορά περιπτώσει ανηλίκων, περιπτώσει ανθρώπων με νοητική καθυστέρηση, περιπτώσει ασωτεία. Δηλαδή είναι ειδικές περιπτώσεις που αφορούν ανθρώπους με μειωμένη ικανότητα για δικαιοπραξίες. Αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται στην πολιτική. Και θα πρέπει να πάρουμε απόφαση εάν είμαστε πολιτικά υποκείμενα πραγματικά ή όχι. Αν θέλουμε να είμαστε απλώς εκλογείς ή υπήκοοι, ιδού καρδίων δόξης του λαμπρών. Εάν θέλουμε να πάμε παρακάτω και να πάμε στην πραγματική ιδιότητα του πολίτη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή είναι άμεσα συμβασμένη με την λήψη αποφάσεων. Δεν είσαι πολίτης αν δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις πολιτικές, αν δεν μπορείς να καθορίσεις τη ζωή σου. Εδώ άλλα λένε και άλλα κάνουν τις συμβουλές. Μα θεωρούν ηλικίους αντιπρόσωπους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, αντιπρόσωπος μπορεί να είμαι και εγώ να πάρω οποιοδήποτε αντιπρόσωπο, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έτσι, θέλω να μιλήσει κάποιο και να έχω ένα αντιπρόσωπο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό ο αντιπρόσωπο, αν εκτραπεί και πάει και κάνει και γραφεί ό,τι θέλει, αν εγώ δεσμεύομαι. Και τα έτσι. Και το θέμα είναι ότι πώς μπορεί να είναι περί αντιπροσώπευσης στα μνημόνια. Αντιπρόσωπος της Ελλάδας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος και από την άλλη πλευρά στη Τρόικα είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία μέλος είναι η Ελληνική Κεντρική Τράπεζα και όχι η Ελληνική Δημοκρατία, η Ελλάδα το κράτος.
Έτσι, δηλαδή έχουμε ένα πρόσωπο, μια κεντρική τράπεζα, να είναι και από τις δύο πλευρές. Και ποιο είναι και να προσθέσουμε και τον κύριο Παπαδήμο. Ότι δεν ανήκουν όπως της Ελλάδος σε ξένους. Σε ξένους, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, το θα μιλήσουμε μέσα στοιχεία. Λοιπόν. Το ακούμε κάθε μέρα από το τράγκα. Ναι, εντάξει, άλλο τράγκα. Λοιπόν, για το Plan B, δεν μπορώ να πω για το Plan B. Έτσι. Μου είναι δύσκολο να μιλήσω και να εικάσω. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι έχει ανοίξει συζήτηση για τα ευρωομόλογα. Έχει ανοίξει συζήτηση από την Επιτροπή για τα ευρωομόλογα, έχει βγάλει μια πρόταση προς συζήτηση από τον Νοέμβριο του 2011. Η επίσημη ονομασία των ευρωομολόγων είναι ομόλογα σταθερότητας. Με τα ευρωομόλογα θέλουν να μοιράσουν τον κινδύνο του χρέους και να κατεβάσουν το χρέος του κάθε κράτους μέρους στο 60% του ΑΕΠ, όπως ήταν το σύμφωνο για την δημοσιονομική σύγκληση της ΟΝΕ. Αυτοί δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτοί δείχνουν ότι δεν θέλουν να μας πετάξουν έξω από το ευρώ, κατά τη γνώμη μου, ότι τους αρέσει που θα έρθουν εδώ, θα πάρουν τη ΔΕΗ, θα πάρουν την ΙΑΦΝΗ, η ΔΑΠ, θα πάρουν τους υδρογονάθρακες και στην Καβάλα, θα πάρουν τα πετρέλαια, θα κάνουν έρευνες, μπορεί να πάρουν και τα λιμάνια όλα κτλ. Τους αρέσει αυτό, δεν νομίζω να τους. Δηλαδή είναι σαν σχέδιο της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή κάθε οπαδός της παγκοσμιοποίησης σκέφτεται κάπως έτσι. Και η παγκοσμιοποίηση αφορά δύο πράγματα. Αφορά το οικονομικό σκέλος που είναι θεωρητικά πάντα ίσοι κανόνες για όλους στο επιχειρηματικό πεδίο. Έτσι. Και από την άλλη είναι το πολιτικό επίπεδο, όπου έχουμε τη συγκέντρωση και την παραχώρηση εθνικών αρμοδιοτήτων, εθνικών εξουσιών σε διεθνείς οργανισμούς. Τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, οικονομικής παγκοσμιοποίησης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μεγάλο σημείο. Έτσι. Ανοιχτά σύνορα, χωρίς δασμούς, να μπαίνουν κεφάλαια, να παράγουν, να τα εξάγουν όπου θέλουν, χωρίς να φορολογούνται παραπάνω από ένα μικρότερο ντόπιο Έλληνα για τη δικιά μας χώρα επιχειρηματία. Και από την άλλη, διεθνής οργανισμός που είναι πολιτικός, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει, ας πούμε, ως αρμοδιότητα την ασφάλεια. Έτσι. Ότι αν κάποιο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ δεχθεί μια επίθεση, ότι όλα τα υπόλοιπα μέλη σύμμαχοι έχουν υποχρέωση να το βοηθήσουμε. Και το κάνουμε πολλές φορές. Το κάναμε πολλές φορές, ασχετά αν ήταν πραγματικό ή όχι. Οπότε, εγώ πιστεύω ότι τίνουν προς τα ευρωομόλογα, όπως θα λέτε, δεν πρόλαβα να διαβάσω όλη την έρευνα. Τα πιο σημαντικά στοιχεία που μπορώ να σας πω ότι και τα έχω διαβάσει είναι ότι με τα ευρωομόλογα όλοι ευθύνονται για όλο το χρέος,